Είμαι η Ευγενία Κούκουρα και δεν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι ξαναγός. Και σήμερα, επ' ευκαιρία της μεγάλης γιορτής του έθνους για την έναρξη της Επαναστάσεως του 1821, έχω να σας πω μια ιστορία που αναφέρεται σε μια από τις γιαγιάδες μου στην Πελοπόννησο. Στη Μάνη, που το όνομα Ευγενία προφέρεται Βιέν. Το 1821 από το χωριό μου την Κλητορία ξεκίνησε η Επανάσταση και τα χωριά σιγά σιγά ελευθερώθηκαν και εκεί που ο άνεμος της ελευθερίας έπνεε από το Μάρτιο του 1821, το 1825, 4 χρόνια αργότερα, ήρθε ένας καινούριος Τούρκος στην Πελοπόννησο, ο Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ ήταν βασιλιάς στην Αίγυπτο. Ο πατέρας του καταγόταν από τη Θάσο και ήταν Τούρκος με αυτούς που το 1430 κατέλαβαν τη Μακεδονία. Ήταν ο Μοχάμετ Άλι, ο πατέρας του. Κατέλαβε την Αίγυπτο για τους Τούρκους, αλλά την κράτησε για τον εαυτό του και έγινε εκεί βασιλιάς. Και ο γιος του, ο Ιμπραήμ, αφού τέλειωσαν οι Τούρκοι από το Μοριά, ξανανέβηκε για να τον κατακτήσει. Εκεί η προγιαγιά μου, η Βιέννο, έφυγε με τις γυναίκες του χωριού και κρύφτηκαν μέσα σε μια σπηλιά για να σωθούν. Η Βιέννο είχε γίνει μητέρα πολύ λίγο χρόνο πριν αρθεί ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και έσφυγε στην αγκαλιά της το γιο της, τον οποίο δεν είχε να ταΐσει και πέθανε το μικρό παιδί στην αγκαλιά της. Τούρκοι άρχισαν να ψάχνουν με τους Αράπηδες πιθαμή προς πιθαμή την Πελοπόννησο για να βρουν γυναίκες για τα χαρέμια του και βρήκαν και τη σπηλιά και εκεί είχαν να διαλέξουν. Τις όμορφες τις πήραν μαζί τους για πώληση στα σκλαβοπάζαρα της Αλεξάνδρειας και αυτές που ήταν ηλικιωμένες και δεν ήταν τόσο όμορφες όσο οι πρώτες, σπάχτηκαν στα πόδια μαζί με τα παιδιά. Την Βιέννο την τράβηξαν προς τα καράβια του Ιμπραήμ, χωρίς παιδί που της το πήραν από τα χέρια. Και αυτή μόνη, με δάκρυα στα μάτια, πρισμένα μάτια, το όνομά του, καλός γιατρός του Ιμπραήμ, ο οποίος ερωτεύτηκε τη Βιέννη και της έκανε καλά τα μάτια μέχρι να φτάσουν στην Αλεξάνδρεια. Και εκεί την έκανε γυναίκα. Και η Βιέννη γέννησε 2 κόρες στην Αλεξάνδρεια. Κάποια μέρα άκουσε στην αγορά να μιλούν ελληνικά και να λένε ότι οι Έλληνες εχμάλωτοι μπορούν να γυρίσουν πίσω στην Πελοπόννησο. Οι συγγενείς τους θα τους περιμένουν. Η Βιέννο γύρισε στο σπίτι και με νοήματα είπε στον Γάλλο γιατρό άνδρα της
ότι ήθελε να γυρίσει πίσω. Τότε ήταν εκείνος που έκλαιγε. Έκλαιγε γιατί θα έχανε τη μάνα των παιδιών του, των δύο κοριτσιών του και τη γυναίκα της ζωής του. Αλλά η Βιέννο ήταν ανένδοτη. Ο Γάλλος της είπε, «Μα μπορεί ο Γιώργης ο άνδρας σου να σκοτώθηκε. Μπορεί να μη σε θέλει που τούρκεψε. Μπορεί να σε σφάξει γιατί πήρες άλλον άνδρα και δεν του έμεινες πιστή». Η Βιέννο όμως ήταν ανένδοτη. Έτσι ο Γάλλος γιατρός της έδωσε 4 σαράπιδες να τη συνοδέψουν στο ταξίδι από την Αλεξάνδρεια στην Πελοπόννησο και γέμισε 4 κυβότια με χρυσά νομίσματα για να τη βοηθήσει να κάνουν οι αράπηδες ό,τι ήταν δυνατόν για να καλυτερέψει η ζωή της και αν τα πράγματα δεν ήταν καλά να γυρίσει πίσω και αυτός θα την περιμένει. Η Βιέννο και οι αράπηδες έκαναν το μακρινό ταξίδι και κάποια μέρα έφτασαν στην Πελοπόννησο. Εκεί λιγοστοί συγγενείς περίμεναν τους δικούς τους, αλλά τη Βιέννο κανένας. Η Βιέννο με τα ελληνικά της, που ήταν μέσα στην καρδιά και στο στόμα της αξέχαστα, είπε στους αράπηδες να τις αγοράσουν 2 άλογα. Και με έναν από τους αράπηδες ξεκίνησε να πάει να βρει τον Γιώργη. Αυτός φόρτωσε στο δικό του άλογο και τις κάσες με τα χρήματα, χρυσά νομίσματα για τη Βιέννο, είτε που θα μείνει είτε που θα γυρίσει όπως την περίμενε ο Γάλλος γιατρός και οι 2 της κόρες. Και πήγαν προς το χωριό. Μεγάλη ανηφόρα, κατσάβραχο. Και όταν φτάσανε σε ένα πλάτανο, εκεί η Βιέννο είδε τον Γιώργη. Ο Γιώργης είχε στους ώμους του ένα αρνί. Τον είδε, την είδε. Ήτανε ντυμένη με πλούσια ρούχα. Κατέβηκε από το άλογο και είπε στον αράπη, «Πάρε τα κασόνια και γύρνα πίσω στους άλλους που περιμένουν στο λιμάνι. Πάρε τα χρυσά φλουριά στον Γάλλο γιατρό και στις κόρες μου για πρίκα. Εγώ έχω το Γιώργιο». Τον έπιασε από το χέρι και ξεκίνησαν για το χωριό.